την ανάληψη κοινής πρωτοβουλίας σε συνεργασία του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, της Περιφέρειας Ηπείρου, του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου και των βουλευτών από την Ήπειρο, ώστε να ασκηθεί πίεση και να αυξηθεί το ποσό ενίσχυσης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, προτείνει η παράταξη ισχυρό επιμελητήριο. Ο επικεφαλής της, Γρηγόρης Γκίκας, μιλώντας στο Ιωάννινα TV, ανέφερε πως μια τέτοια πρωτοβουλία είναι κάτι περισσότερο από απαραίτητη και εκτίμησε πως υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια αύξησης των κονδυλίων για την περιφέρεια, ώστε να ενισχυθεί μεγαλύτερος αριθμός επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα όμως σημείωσε ότι ο ρόλος του επιμελητηρίου θα έπρεπε να είναι περισσότερο διεκδικητικός και να μην έχει διακοσμητικό χαρακτήρα. Βασικό σημείο της τοποθέτησης του κυρίου Γκίκα αφορούσε στο αίτημα που έγινε αποδεκτό, όπως είπε, από την περιφέρεια, ώστε στον τελικό πίνακα κατάταξης των αιτήσεων για το πρόγραμμα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας να μην υπάρχουν επιλέξιμες και μη επιλέξιμες επιχειρήσεις, αλλά οι δεύτερες να θεωρούνται ως επιλαχούσες, ώστε να μπορούν να ενταχθούν χωρίς άλλη διαδικασία όταν το ποσό αυξηθεί. Καταρχήν, επισκεφτήκαμε, εγώ με το σύνολο του κύριου Δημητρίου, επισκεφτήκαμε τον κύριο Καχρημάνη. Ζητήσαμε και συζητήσαμε αν μπορούμε να μην υπάρχει απόρριψη των επιχειρήσεων που δεν εντάχθηκαν στο πρόγραμμα αυτό, το οποίο έγινε και δεκτό και προβλέπεται και από το ίδιο το πρόγραμμα, έτσι ώστε να γραφεί ότι λόγω μη ύπαρξη κονδυλίων, οι επιχειρήσεις αυτές, εάν υπάρξουν κονδύλια, να μπορούν να επιδοτηθούν. Αυτό έγινε δεκτό από τον κύριο Καχρημάνη και από τις υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με το πρόγραμμα, καθ' αυτό το πρόγραμμα. Έτσι ώστε και έχει, σήμερα που μιλάμε, έχει αναρτηθεί ο πίνακας αυτός ότι δεν είναι απορριπταίες αυτές οι επιχειρήσεις. Αυτό που ζήτησα στο πρόσφατο Διοικητικό Συμβούλιο από τον κύριο Δημητρίου είναι να αναλάβει ως πρόεδρος του Επιμελητηρίου πρωτοβουλίες, έτσι ώστε μαζί με τους βουλευτές της Ηπείρου, μαζί με τον κύριο Καχρημάνη, μαζί με τον κύριο Μίχαλο, να επισκεφθούμε τον κύριο Γεωργιάδη, έτσι ώστε να διεκδικήσουμε χρήματα, να μπορέσουμε να εντάξουμε όσο μπορούμε περισσότερες επιχειρήσεις να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα, τις μη επιστρεπτές προκαταβολές. Περιμένω, έχει περάσει εδώ και μία εβδομάδα, περιμένω πρωτοβουλίες από τον κύριο Δημητρίου, που είναι πρόεδρος του Επιμελητηρίου, δεν μπορώ να τον υποκαταστήσω εγώ, για να αναλάβει αυτές τις πρωτοβουλίες και όλα αυτά τα ραντεβού που πρέπει να κλειστούν. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες τράβηξαν στην οικονομική κρίση όλο το Γολγοθά για να βγουν, για να βγει η χώρα μας από το αδιέξοδο που είχε περιέλθει λόγω της πτώχευσης από το δημόσιο και από το τραπεζικό σύστημα, σήμερα δεν μπορεί να το σηκώσει. Λογικά υπάρχει μια παράταση στις εκλογές για το 2022 στο θέμα της εκλογής του επιμελητηρίου. Γιατί δεν γνωρίζουμε καν ποιες επιχειρήσεις είναι αυτές που μετά τη λήξη της πανδημίας θα είναι αυτές που πρέπει να κάνουν επανεκκίνηση και να ξαναξεκινήσουν. Αυτό όμως που έχει αξία και σημασία να πούμε είναι ότι τα επιμελητήρια, αν θέλουν να έχουν λόγο ύπαρξης, πρέπει αυτή τη χρονική στιγμή να δώσουν το καλύτερό τους σε αυτό οι διοικήσεις, είτε από όποιον μετερίζει. Δεν υπάρχουν αντιπολιτεύσεις σήμερα. Και αυτό έχω πει και στον κύριο Δημητρίου και του λέω συνέχεια σε κάθε διοικητικό συμβούλιο ότι εγώ θα είμαι παρόν όπου χρειαστεί το επιμελητήριο, ας μην είμαι στη διοίκηση, ας είμαι αντιπολίτευση στην παράταξη, να δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό. Όλοι μας, από όποια σκοπιά είναι ο καθένας, για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να ξαναξεκινήσουν και να κάνουν την επανεκκίνησή τους. Ο ρόλος του επιμελητηρίου και της διοίκησης του επιμελητηρίου και δι' του Προέδρου έπρεπε να είναι ο θεσμικός παράγοντας που μαζί με την περιφέρεια έπρεπε να βγάλουν αυτό το πρόγραμμα, να ερωτηθούμε. Όχι να είμαστε διακοσμητικός ο ρόλος μας και να ερχόμαστε μετά τις εξελίξεις. Αυτή τη χρονική στιγμή ο κύριος Καχρημάνης έβγαλε ένα πρόγραμμα όπως έβγαλαν και άλλες περιφέρειες όπως η Κεντρικής Μακεδονίας κτλ. Με ένα πλαφόν του 15.000 ευρώ. Αν αυτό το 15.000 είχε χαμηλώσει, θα είχαν ενταχθεί και περισσότερες επιχειρήσεις. Αλλά παρόλα αυτά, δηλαδή δεν ήταν κάτι το οποίο έκανε ο κ. Καχρημάνης, να μην χρεώσουμε σε ανθρώπους κάτι. Εδώ μπορούσαμε να είμαστε εμείς αυτοί που θα μπορούσαμε να φωνάξουμε περισσότερο. Όταν φωνάζαμε να μπουν περισσότεροι ΚΑΔ και ορθώς φωνάζαμε να μπουν περισσότεροι ΚΑΔ, έπρεπε να γνωρίζουμε και ποιο είναι το ποσό που βγήκε αυτό ο διαγωνισμός. Ότι μπαίνοντας περισσότεροι ΚΑΔ θα έβγαιναν περισσότερες επιχειρήσεις εκτός, γιατί ήταν συγκεκριμένο το νούμερο το οποίο θα υπήρχε διανομή και εκταμείευση προς τις επιχειρήσεις. Άρα, παρόλα αυτά, ό,τι και αν έγινε, αυτή τη χρονική στιγμή δεν είναι κάτι οι βουλευτές της Ηπείρου, γιατί μιλάμε για περιφέρεια Ηπείρου, το Επιμελητήριο Ιωαννίνων, το Περιφερειακό Επιμελητήριο, το ΠΕΣΥ, να φωνάξουμε
έτσι ώστε η τελευταία περιφέρεια που είναι της Ηπείρου να πάρει και να διεκδικήσει 10, 20, 30 εκατομμύρια, έτσι ώστε να ενταχθούν περισσότερες επιχειρήσεις.